μου δημιούργησε πολύ ευχάριστο συνέστημα όταν κάτσαμε εδώ, όταν συνειδητοποίησα ότι με τον Δημήτρη και τον Σπύρο ήμασταν στην ίδια οργάνωση νεολαίας, στο Ρίγα. Λίγα χρόνια πριν. Τώρα είμαστε στη μετεφηβική μας. Ο Αναγνωστάκης λέει στο κλείσιμο ενός κηρύματος, μέσα σε παρένθεση, μας γεράσανε προώρος. Θα ξεκινήσω από μία παραδοξολογία. Ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, πιο γνωστός ιστορικός των προηγούμενων δεκαετιών, τιτλοφόρησε με υπότιτλο το σημαντικό του βιβλίο «Ο σύντομος, η εποχή των άκρων», το υποτιτλοφόρησε «Ο σύντομος 20ος αιώνας 1914-1991». Γιατί τον χαρακτηρίζει σαν σύντομο τον 20ο αιώνα? Τον βάζει να ξεκινάει με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 14, να συμπεριλαμβάνει το Δεύτερο Μεγάλο Πόλεμο το 39-45, τον Ψυχρό Πόλεμο και να ολοκληρώνεται με την Σοβιετική κατάρρευση το 91. Στη διάρκεια του παρακολουθούμε την πορεία της μεγάλης αφήγησης του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού, καθώς και την ένοπλη ήττα του φασισμού. Παραδοξολογώντας λοιπόν, θα χαρακτήριζα τον 20ο αιώνα όχι ως σύντομο αιώνα από το 14 στο 91, αλλά ως μακρύ 20ο αιώνα που φτάνει σχεδόν μέχρι τις μέρες μας. Τι εννοώ? Εννοώ ότι οι πολιτικές οικογένειες που μας κληροδότησε ο 20ος αιώνας αναδιαμορφώνονται και σήμερα. Η βάση του συνεχίζει να υπάρχει. Αυτές ζει ο Δημήτρης στο Ευρωκοινοβούλιο. Στη σχετικά προχωρημένη φάση του 21ου αιώνα θα μου πείτε ότι είναι αναμενόμενη η διατήρηση αριστεράς και δεξιάς, αφού συνεχίζει να υπάρχει καπιταλισμός. Όμως, βεβαίως, το τοπίο είναι κάπως πιο πολύπλοκο. Η συντηρητική πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη παραμένει μεγάλη, αλλά είναι εξαιρετικά νομιογενής. Με την εθνικιστική και ευρωσκεπτικιστική αντίληψη να ισχυροποιείται μέσα στη δεξιά πολιτική οικογένεια. Η σοσιαλδημοκρατική πολιτική οικογένεια βρίσκεται σε κρίση, κυρίως από πλευράς μεγέθους, αλλά και από ανομοιογένεια, με πολυετή παράδοση υποταγής στις νεοφιλελεύθερες όψεις και δια τη συμμετοχή της στις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά πια και με σοβαρές αντιστάσεις σε αυτή την παράδοση νεοφιλελευθερισμού που κυριαρχούσε στους σοσιαλδημοκράτες. Η αριστερή πολιτική οικογένεια χαρακτηρίζεται από περιορισμένη εμβέλεια. Αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί, ούτε πρέπει να κρυφτεί φυσικά, αλλά και από σοβαρά διαφορετικές απόψεις, τις οποίες θα αναφερθώ πιο κάτω, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και σε αυτή την αριστερή πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη έχουν αναπτυχθεί σοβαρές ευρωσκεπτικιστικές απόψεις. Μέσα στις παλιές πολιτικές οικογένειες της Ευρώπης, αλλά και έξω από αυτές, αυτόνομα δηλαδή, ως ξεχωριστή πόλη, διαμορφώνονται τα ισχυρά ρεύματα της ακροδεξιάς και του ευρωσκεπτικισμού. Τέλος, με ιδιαιτερότητα, γιατί αποτελεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον αποκλειστικά γαλλικό φαινόμενο, δεν είναι μέχρι στιγμής ευρωπαϊκή οικογένεια, διαμορφώνεται το νέο κέντρο του Μακρόν, κυρίως εις βάρος του σοσιαλιστικού κόμματος. Η αναδιαμόρφωση του κομματικού χάρτη που μας κληροδότησε ο 20ος αιώνας, με αναλογίες και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα κρατήσει προφανώς κι άλλο μέσα στον 21ο αιώνα. Γιατί έκανα αυτή την εισαγωγική παρατήρηση?
αφού ο τίτλος της συζήτησής μας είναι «Προοδευτικές συγκλήσεις Ελλάδα και Ευρώπη», θα πρέπει να δούμε το χάρτη των πολιτικών δυνάμεων και κυρίως θα πρέπει να δούμε, όπως είπε και ο Δημήτρης στην αρχή, τα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα στα οποία πρέπει να γίνουν συγκλήσεις των αντίστοιχων πολιτικών δυνάμεων. Ένα πολύ συνηθισμένο λάθος να κυριαρχούν στις συζητήσεις στο χώρο που έζησα, ας πούμε, στα ζητήματα συμμαχιών, ενώ προφανώς το πρωτεύον είναι επιπείων ζητημάτων, επιπείων θέσεων, γίνεται αυτή η κουβέντα. Συνολικά, ο χάρτης στην Ευρώπη γέρνει προς δεξιά, ακροδεξιά, εθνικιστικά και ευρωσκεπτικιστικά, και αυτό μαζί με τον Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να οδηγήσει σε νέο πολιτικό σχέδιο για την Ευρώπη, στο οποίο κυρίως θα αναφερθώ στην ομιλία μου. Ισχυρίζομαι, με βαθμό αυθαιρεσίας προφανώς, ότι το μέγιστο πολιτικό ζήτημα τις τελευταίες δεκαετίες στον πλανήτη είναι η απόλυτη κυριαρχία της αγοράς. Η λήψη δηλαδή των σημαντικών αποφάσεων έξω από το χώρο της δημοκρατίας και της πολιτικής. Αυτό οξύνει με οριακό πια τρόπο τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο καπιταλισμός στον πλανήτη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτό το οποίο επιθυμεί, το οποίο θέλει τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων, εκτός από μία μικρή μειοψηφία τους. Από εδώ προκύπτει ένα κορυφαίο ζήτημα δημοκρατίας. Τι θέλουν οι πολλοί, οι πάρα πολλοί. Θα μου πείτε, πάντα έτσι ήταν σε όλες τις φάσεις, ας πούμε, της ιστορίας της ανθρωπότητας, ανά τους αιώνες. Πράγματι έτσι ήταν, όμως είναι απόλυτα αναγκαίο να γνωρίζουμε ποιο είναι το αίτημα των πάρα πολλών σε αυτή τη φάση, τη σημερινή δηλαδή, της ανθρώπινης ιστορίας. Και εδώ ισχυρίζομαι, με βαθμό αυθαιρεσίας, ότι το αίτημα σε αυτή τη φάση της ανθρώπινης ιστορίας είναι η ανάγκη δημοκρατικού ελέγχου της άναρχης παγκοσμιοποίησης, η ανάγκη συλλογικής διακυβέρνησης, η ανάγκη μιας νέας ισορροπίας, ενός νέου συμβιβασμού δημοκρατίας και αγοράς. Αυτό είναι και το πεδίο αντιμετώπισης του νεοφιλελευθερισμού. Στο ίδιο γήπεδο είναι. Δηλαδή, στο γήπεδο ενός νέου συμβιβασμού δημοκρατίας και αγοράς. Απέναντι σε αυτό το κορυφαίο ζήτημα, σε αυτή την απόλυτη ανάγκη, μπορούν να αναπτυχθούν και στο πεδίο της θεωρίας, αλλά και στο πεδίο της πολιτικής πρακτικής, δύο εντελώς διαφορετικές στρατηγικές και αναπτύσσονται. Η μία είναι η άμυνα απέναντι στην παγκόσμια απόλυτη κυριαρχία της αγοράς με εθνικοκρατικό προστατευτισμό. Είναι δημοφιλής, κερδίζει εκλογές γιατί είναι εύπεπτη. Πρώτα η ΗΠΑ, πρώτα η Γαλλία, πρώτα η Ουγγαρία, πρώτα η Πολωνία, πρώτα η Ολλανδία, πρώτα η Ιταλία. Σαρώνει. Μακάρι όμως να ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Ποτέ τα προβλήματα που δημιούργησε μία νέα φάση της ανθρωπότητας δεν λύθηκαν με επιστροφή σε προηγούμενη φάση. Ο Τραμπ, ο Λεπέν, η Λεπέν, ο Όρμπαν μας καλούν να λύσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση με εθνικοκρατικό προστατευτισμό, με επιστροφή προς τα πίσω. Όμως, πέρα από τη μη επίλυση των προβλημάτων με αυτή τη μέθοδο, δεν επιλύονται. Οι κίνδυνοι δεν είναι κυρίως αυτοί, δεν είναι ότι κυρίως δεν επιλύονται τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης. Το πρώτα είπα, πρώτα η Κίνα, πρώτα η Ρωσία, πρώτα η Γαλλία, πρώτα η Ιταλία, αποπνέει την παλιά βρώμικη μυρωδιά των μεγάλων πολέμων. Η στρατηγική του εθνικοκρατικού προστατευτισμού, εκτός από λαθεμένη, κυρίως είναι πολύ επικίνδυνη. Έτσι περνάμε στην άλλη στρατηγική αντιμετώπισης του μείζονος προβλήματος της παγκόσμιας απόλυτης κυριαρχίας της αγοράς. Απέναντι λοιπόν
στην απόλυτη κυριαρχία της αγοράς, θα πρέπει να αναπτύξουμε παγκόσμιους κανόνες δημοκρατίας και πολιτικής που να εξισορροπούν την απόλυτη κυριαρχία της αγοράς. Είναι εύκολο αυτό? Φυσικά δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι το μόνο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ή θα γίνει αυτό ή δεν θα γίνει τίποτα. Θα συνεχίσει δηλαδή η απόλυτη κυριαρχία της αγοράς. Είναι προφανές ότι η επιβολή δημοκρατικών κανόνων εξισορρόπησης στην παγκόσμια απόλυτη κυριαρχία της αγοράς δεν μπορεί να γίνει από, ο Σπύρος νομίζω το έλεγε νωρίτερα, από μικρούς οικονομικά εθνικούς σχηματισμούς. Μόνο από πολύ μεγάλους σχηματισμούς που μάλιστα θα έχουν και επίγνωση του ρόλου τους. Εδώ βρίσκεται ο ρόλος της Ευρώπης. Είναι ο μόνος μεγάλος σχηματισμός που θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια τέτοια στρατηγική δημοκρατικού ελέγχου απέναντι στην απόλυτη κυριαρχία της αγοράς. Εκτός από το μεγάλο οικονομικό μέγεθος, έχει και την αντίστοιχη πολιτική κουλτούρα, και εννοώ αυτή που αναπτύχθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη, με όχημα την ευρωπαϊκή ενοποίηση και στη βάση των παραδόσεων του ευρωπαϊκού πολιτισμού των προηγούμενων αιώνων, μέρος των οποίων παραδόσεων του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι και οι έννοιες της δημοκρατίας και της αριστεράς. Είναι έτοιμη σήμερα η Ευρώπη να παίξει ένα τέτοιο ρόλο? Προφανώς δεν είναι έτοιμη. Όμως αυτό πρέπει να αποτελέσει το κυρίως ζητούμενο. Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση. Υποχωρεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, η Ευρώπη της αλληλεγγύης και της συνοχής. Για τους πολίτες λιτότητα και ανεργία. Στη χώρα μας αυτά βιώθηκαν δραματικά. Σήμερα η Ευρώπη είναι λιγότερο ελκυστική από ποτέ. Αυτό όμως δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Είναι το αποτέλεσμα της κυριαρχίας του πολιτικού σχεδίου της ευρωπαϊκής δεξιάς, το οποίο υλοποιείται τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι έτσι η Ευρώπη. Δεν έγινε από μόνη της και τυχαία. Ως Ευρωπαίος αριστερός επιδιώκω να συμμετέχω σε ένα εναλλακτικό δημοκρατικό σχέδιο που θα επιδιώκει να γίνει πλειοψηφικό με τις αναγκαίες συμμαχίες, να υπερεσχίσει και να επαναθεμελιώσει βαθμία την Ευρώπη. Είμαι αντίθετο στην αντίληψη εθνικής παραχαράκωσης. Είναι το πολιτικό σχέδιο της άκρας δεξιάς κυρίως. Είναι το ίδιο με το πολιτικό σχέδιο του Τραμπ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να μπορέσει η Ευρώπη να παίξει τον ευεργετικό ρόλο της, και από αυτό πιο κάτω θα οδηγηθώ και στις απόψεις μου για το ποιες συμμαχίες, με ποιους, με αυτούς που υπηρετούν ένα τέτοιο πολιτικό σχέδιο. Για να μπορέσει η Ευρώπη να παίξει τον ευεργετικό ρόλο της απέναντι στο φαινόμενο της απόλυτης κυριαρχίας αγοράς, στην ανάγκη δηλαδή δημοκρατικού ελέγχου, στην ανάγκη μιας νέας ισορροπίας ενός συμβιβασμού δημοκρατίας και αγοράς, θα πρέπει να είναι ενωμένη. Μόνο ο μεγάλος σχηματισμός της Ενωμένης Ευρώπης μπορεί να επιχειρήσει να επιβάλλει δημοκρατικούς κανόνες στην άναρχη παγκοσμιοποίηση. Έτσι, η πορεία πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης καθίσταται το κρίσιμο ζήτημα για τον πλανήτη, όχι το κρίσιμο ζήτημα απλώς για την Ευρώπη. Αν σωθεί ο πλανήτης, θα σωθεί μόνο από ενοποιημένη Ευρώπη. Απέναντι στο μείζον αυτό ζήτημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η κομματική γεωγραφία στην Ευρώπη είναι πολύπλοκη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ενώ είναι απλό να λέμε ότι είμαστε εναντίον της Λεπέν, εναντίον της Λέγκας του Βορρά, εναντίον του Όρμπαν, εναντίον των συντηρητικών στην Αγγλία που την έβγαλαν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι είμαστε και εναντίον στα δίθεν αριστερόστροφα λαϊκιστικά, ευρωσκεπτικιστικά, Πέντε Αστέρια για παράδειγμα στην Ιταλία, αλλά και στον ευρωσκεπτικιστή Μελανσόν. Μα αυτό είναι αριστερός, θα μου πείτε. Λοιπόν, και ο Μπρέζνιεφ και ο Πολ Πότ και όλοι οι ηγέτες των Σοβιετικών κρατών και αρχιτών της Δυτικής Ευρώπης αριστεροί ήταν, θεωρούνται αριστεροί. Και εμείς, αριστεροί στις φυλακές, με απόλυτη καθαρότητα
Τους θεωρούσαμε αντιπάλους μας. Αντιπάλους. Δεν υπήρχε ούτε υπάρχει και σήμερα μία αριστερά. Είμαστε μαζί με εκείνους τους αριστερούς της ευρείας αριστεράς στην Ευρώπη που υπηρετούν το σχέδιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και είμαστε έτοιμοι όπως ο Μπερλιγκουέρ στον ιστορικό συμβιβασμό, μετά δηλαδή το πραξικόπημα της χιλής και στη βάση της ανάγκης υπεράσπισης της δημοκρατίας, να συνεργαστούμε και με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που έχουν ένα παρόμοιο δημοκρατικό πολιτικό σχέδιο. Το πολιτικό σχέδιο της ευρωπαϊκής αριστεράς στην Ευρώπη δεν είναι προφανώς η σοσιαλιστική Ευρώπη. Είναι ένα δημοκρατικό πολιτικό σχέδιο ευρωπαϊκής ενοποίησης και ευεργετικού ρόλου της Ευρώπης απέναντι στην απόλυτη κυριαρχία της αγοράς στον πλανήτη και υπέρ μιας νέας ισορροπίας δημοκρατίας και αγοράς που απαντάει έτσι στα προβλήματα του νεοφιλελευθερισμού σε αυτό το γήπεδο, στο γήπεδο εξισορρόπησης δημοκρατίας και αγοράς. Η δική μας αριστερά πρέπει να είναι η επισπεύδουσα σε ένα τέτοιο πολιτικό σχέδιο. Έτσι ήταν πάντα. Και στην Ευρώπη ο ευρωκομμουνισμός και στην Ελλάδα η ανανεωτική αριστερά. Νομίζω πως η ΓΚΕ με ισχυρό το Μελανσόν σε αυτή, με το Μελανσόν να προσπαθεί να διαγράψει τον Τσίπρα. Δεν είναι το κατάλληλο πολιτικό όχημα. Ο Μελανσόν υπηρετεί ένα πολιτικό σχέδιο που επισπεύδουσα είναι η ακροδεξιά. Η Λεπέν είναι η επισπεύδουσα σε αυτό το σχέδιο. Ο Μελανσόν ακολουθεί από αυτό. Αντίθετα, πρέπει να εργαστούμε για τη μεγαλύτερη ενίσχυση των δεσμών και την ισχυροποίηση του Ευρωπαϊκού Προοδευτικού Φόρου, στα πλαίσια του οποίου συζητάμε σήμερα και το οποίο συμπεριλαμβάνει αριστερούς ευρωπαϊστές, αριστερούς σοσιαλδημοκράτες και αριστερούς πράσινους. Στην πορεία θα μπορούσε να γίνει η νέα ευρωπαϊκή αριστερά, ανασυνθέτοντας ως νέο πολιτικό υποκείμενο τον παραδοσιακό ιστορικό διχασμό της αριστεράς που αναφέρθηκε και ο Δημήτρης νομίζω και το οποίο ήταν και ο ιδρυτικός στόχος του συνασπισμού, του πρόδρομου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η ομάδα λοιπόν, στα πλαίσια της οποίας συζητάμε σήμερα, θα μπορούσε να είναι η επισπεύδουσα στο νέο πολιτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Ανοιχτή σε συνεργασίες προς τους σοσιαλδημοκράτες συνολικά, προφανώς, τους πράσινους συνολικά, αλλά και το κέντρο του Μακρόν, καθώς και με τμήματα της δεξιάς. Δηλαδή, τη φιλελεύθερη κεντροδεξιά, αν αυτή αποχωριστεί από τους ακροδεξιούς, τους εθνικιστές, τους ευρωσκεπτικιστές που υπάρχουν στους κόλπους της. Δηλαδή, το σημείο της τομής είναι ο εθνικισμός, η ακροδεξιά που θα χώριζε σε αυτό το πολιτικό σχέδιο. Δεν σημαίνει ότι οι οικογένειες συμφωνούν σε όλα, έχουν όμως κάποια πράγματα για τα οποία μπορούν να εργαστούν μαζί. Και το πρώτο είναι η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Το πολιτικό μας σχέδιο ευρωπαϊκής ενοποίησης και δημοκρατικού ελέγχου της παγκοσμιοποίησης πρέπει να γίνει πλειοψηφικό στην Ευρώπη, νικώντας τον εθνικισμό σε αυτήν. Ουτοπικά όνειρα, θα μου έλεγε ο Ηλίας Νικολακόπουλος, μου το είπε χτες το μεσημέρι, όταν συζητάγαμε τι θα πω σήμερα. Του λέω, υπάρχει κανένα άλλο πολιτικό σχέδιο? Μου λέει, όχι. Λίγα λόγια για την Ελλάδα. Σε επόμενη ευκαιρία, ίσως περισσότερα. Δύο κορυφαία γεγονότα στην ίδια χρονική περίοδο. Το τέλος των μνημονίων και η επίλυση του Μακεδονικού. Το ένα εκκρεμεί μία δεκαετία και το άλλο τρεις δεκαετίες. Θέλω να είμαι δίκαιος. Και στα δύο πρωταγωνιστής είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει μετά τον Αύγουστο, μετά τη λήξη των μνημονίων δηλαδή. Φοβάμαι μάλιστα ότι δεν είναι έτοιμος. Όχι ειδικά αυτός. Συνολικά δεν είμαστε έτοιμοι. Όμως, με εντυπωσίασε με την τόλμη του στη λύση του Μακεδονικού. Όταν μάλιστα απέναντί του υπήρχε η θλιβερή φιγούρα του Κυριάκου Μητσοτάκη,
Με φουστανέλα και περικεφαλαία. Με πλήρη εξάρτηση δηλαδή. Μετακινώντας το κόμμα του προς τον εθνικισμό, τον λαϊκισμό και την ακροδεξιά. Τι απογοήτευση για τους δημοκράτες της δεξιάς που χάρηκαν για την εκλογή του πριν κάποιο διάστημα, με προφίλ τότε φιλελεύθερου. Ενεδύθη ρούχα εθνολαϊκιστή. Και στην πολιτική, όταν λες εθνολαϊκιστικές ανοησίες, επηρεάζοντας τμήμα της κοινωνίας, συμπαρασύροντας, τότε είσαι εν της πράγμαση εθνολαϊκιστής. Έρχομαι στα δύσκολα και για τη χώρα και για την αριστερά και για τον Αλέξη Τσίπρα. Το τέλος των μνημονίων μας εισάγει, και τελειώνω με αυτό, το τέλος των μνημονίων μας εισάγει σε νέα πολιτική περίοδο ριζικά διαφορετική από την προηγούμενη. Μπορεί να μην είναι του ιδίου μεγέθους, όμως τέλος περίοδου στη χώρα μας και είσοδο σε νέα περίοδο είχαμε το 1944 με το τέλος του πολέμου, το 1949 με το τέλος του εμφυλίου, το 1974 με το τέλος της δικτατορίας, καθώς και με την είσοδο στην ΕΟΚ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ. Το τέλος των μνημονίων δεν είναι του ιδίου μεγέθους με αυτά τα γεγονότα. Είναι όμως και αυτό είσοδος σε νέα πολιτική περίοδο για τη χώρα. Και ως τέτοιο απαιτεί νέο πολιτικό σχέδιο. Εκείνη που έλεγα νωρίτερα ότι φοβάμαι, μήπως δεν είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι πρόκληση για την αριστερά. Σε τι πρέπει να απαντά το νέο πολιτικό σχέδιο? Μόνο τίτλους, λέω. Πρώτο, παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή. Δύο, δημοκρατική ανάταση στην κοινωνία. Τρία, δημιουργία δημοκρατικού παύλα προοδευτικού πόλου στην Ελλάδα που θα υπηρετεί τα πιο πάνω. Τέσσερα, συμβολή στη διαμόρφωση νέου δημοκρατικού σχεδίου για την Ευρώπη, όπως κατά τη δικιά μου γνώμη το περιέγραφα νωρίτερα. Και πέμπτο, ισχυρή συμβολή στη διαμόρφωση αντίστοιχου δημοκρατικού προοδευτικού πόλου στην Ευρώπη, ανοιχτού σε δημοκρατικές συμμαχίες. Ως αριστεροί, δημοκράτες και Ευρωπαίοι, καλούμαστε να απαντήσουμε σε αυτή την πρόκληση της ιστορίας μας.